Στα δεξιά είναι ο Άγγελος Συρίγος, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Ρίβο. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο. Καλημέρα, κύριε Συρίγο. Αλφα Αθηνών, ο κύριος Συρίγος. Έχουμε κοντά μας και τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα. Θα προσθέσει κάτι. Όχι. Να προσθέσω. Όχι. Το νόμιζα θα το πει μόνο του. Νότιο τομέα. Νότιο τομέα. Και κοντά μα και ο κύριο Παναγιώτης Βλάχος από το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλημέρα σας. Εσείς πείτε μόνο σας. Αύριο νομίζω θα ανακοινωθεί βόρειο τομέα. Αύριο βόρειο τομέα, μάλιστα. Έχουμε επιτυχία. Καλή μα δύναμη, καλή επιτυχία σε όλο. Όλο το λεκανοπέδιο, δεν έχουν παράπονο. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε από εσά τώρα, κύριε Υφυπουργέ. Εάν θεωρείτε ότι γίναμε σοφότεροι από τη χθεσινή συζήτηση μέσα στη Βουλή. Όχι. Τι αποκομίσατε δηλαδή, κατά την άποψή σα. Γιατί ήταν μια σύγκρουση επί διάφορων θεμάτων. Απαντήσει θεωρούμε ότι δεν λάβαμε σε πολλά ζητήματα. Όσο πλησιάζουμε στι εκλογέ, είναι φυσιολογικό. Αυτέ οι συζητήσει δεν. Κάθε πλευρά οχυρώνεται γύρω από τις δικές της θέσεις. Δεν πρόκειται να βγει τίποτα. Ούτως ή άλλως και οι κοινοβουλευτικές συζητήσεις σπανίως βγάζουν κάποιο καθαρό αποτέλεσμα να πεις κέρδισε ο Α ή κέρδισε ο Β. Ναι, αλλά οι πολίτες κρίνουν. Κρίνουν, βλέπουν το σύνολο και κρίνουν. Γιατί σας έκανα ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Σοφότεροι μεν και φαντάζομαι εννοούσε για τις παρακολουθήσεις. Ναι, αυτό εννοούσα. Ποιες είναι αυτές τις παρακολουθήσεις. Υπήρξε σαφής απάντηση για τις παρακολουθήσεις. Τον αντίον είδαμε πειρά, κατέρωθεν. Και να επανέρχονται και παλαιότερες υποθέσεις. Να πω την προσωπική μου θέση για τις παρακολουθήσεις. Παρακολουθείς κάποιον για τον οποίο έχεις υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά και ο οποίος έχει εξουσία στα χέρια του. Δεν παρακολουθείς τον ανθρωπάκο ο οποίος έχει ένα μαγαζάκι στη γωνία του δρόμου και προσπαθεί να βγάλει τα προστοζήν κάθε μέρα. Παρακολουθείς κάποιον για τον οποίο έχεις υποψίες και αυτό γίνεται με συγκεκριμένο και νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όταν παρακολουθεί κάποιον η ΕΕΠ, έχει σοβαρούς λόγους και τον παρακολουθεί. Το να κάνουμε φέι βολάν ποιον παρακολουθεί η ΕΕΠ και να το μοιράζουμε σε ανακοινώσεις το ένα στο άλλο πράγματα απόρριτα, πρέπει να έχουμε κάποια στιγμή συνέστηση τι γίνεται το απόρριτο. Υπάρχει και ένας διαχωρισμός σαφής όμως. Δηλαδή, είναι άλλο το έργο ενός δημοσιογράφου και είναι άλλο το έργο ενός. Δεν μιλάω για το έργο δημοσιογράφου. Ποια είναι τα παραδείγματα εδώ, κατά τη γνώμη σας. Τα φέι βολάν. Είδα την ανακοίνωση που έβγαλε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ μετά όταν ο Πρωθυπουργός ρώτησε αν υπήρχαν ονόματα μέσα στην επιστολή που έστειλε ο κύριος Δράμος και έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ όπου έβγαζε μια φωτοτυπία ενός εγγράφου που είχε στείλει τέλη Δεκεμβρίου ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Ράμο και έγραφε τα ονόματα. Είχαν σβήσει ευτυχώς τους αριθμούς των τηλεφώνων. Την επόμενη φορά περιμένουμε να δούμε και τους αριθμούς των τηλεφώνων. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το απόρριτο. Κάθε φορά θυμάμαι αυτό που λένε, τη διαφορά μεταξύ. Για ποιο λόγο οι μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Θεοχαρόπουλε, αμφισβήτησε η κυβέρνηση. Όχι, αυτό θα σα πω απλώς. Εσείς το αμφισβητήσατε την αλήθεια των εγγράφων, γι' αυτό το βγάλαμε. Γιατί αμφισβητήσατε την αλήθεια των εγγράφων. Το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι αν ο κύριος Δράμος είχε στην απάντησή του αναφέρει συγκεκριμένα μέσα. Αυτά τα κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε για να πάμε. Απλώς κράτησα κάτι από αυτό που είπατε. Είπατε ότι αν παρακολουθεί κάποιον, έχει το λόγο της. Δηλαδή τώρα για τον κύριο Χατζηδάκη, για τον αρχηγό ΓΕΘΑ, θεωρείτε ότι μπορεί να έχει κάποιους λόγους. Δεν μπορώ να ξέρω. Μιλάμε για τον αρχηγό ΓΕΘΑ, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι. Ξέρω ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να καλύπτονται από το απόρριτο. Και θυμάμαι κάθε φορά αυτό που λένε ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν δουλεύουν σε δύο χώρες μόνο στον κόσμο. Στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία επειδή δεν μιλάει κανένας και στην Ελλάδα επειδή μιλάνε οι πάντες. Αυτό είναι αυτό που διαπίστωσα χθες με όσα έγιναν, χθες και προχθές. Να σας απαντήσω ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Την επόμενη φορά θα βγάλετε και τους αριθμούς των τηλεφώνων, όπως λέει ο κύριος Υπουργός. Κοιτάξτε, εδώ θα παίξουμε Χθες προσπάθησε ο κύριος Μητσοτάκης να πουλήσει τρέλα, αν θα με συγχωρήσετε για την έκφραση, και να παίξουμε ένα θέατρο του παραλόγου μέσα στη Βουλή. Αυτό το οποίο πραγματικά συνέβη είναι ότι έχουμε ένα σκάνδαλο μαζικών παρακολουθήσεων και ταυτόχρονα τη συγκάλυψη πίσω από την επίκληση ενός απόρριτου παντού, ακόμα και στην Εξεταστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Χθες ήταν αποκαλυπτικά όλα, κατά την άποψή μου, μέσα στη συζήτηση. Και το λέω αυτό διότι δεν απάντησε για τους 6 τα καινούργια στοιχεία που σύμφωνα με την αρχή διασφάλισης, την Επιτροπή, την ανεξάρτητη αρχή, αποκαλύφθηκε ότι παρακολουθούνται. Παρακολουθείται ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και η αρχηγή του στρατεύματος. Τον είχαμε εδώ νωρίτερα, δεν ξέρω αν τον ακούσατε τι είπε. Τον άκουσα. Γι' αυτό θέλω να τονίσω τα εξής. Και σε σχέση με το τι είπε πριν και ο κύριος Συρίγος. Γιατί τα έχω ακούσει και από πολλά κυβερνητικά στελέχη, είναι κυβερνητική γραμμή. Υπάρχουν υποψίες ότι κάτι δεν πάνε καλά με κάποια πρόσωπα που έχουν εξουσία και σοβαρός λόγος για να παρακολουθεί. Αυτό ισχύει για το στράτευμα, για τους αρχηγούς του στρατεύματος της χώρας, για τον κύριο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Δηλαδή η κυβέρνηση τι λέει,
ότι μπορεί να υπάρχουν σοβαροί λόγοι που παρακολουθεί τον Υπουργό της Ανάπτυξης. Υπουργός Ενέργειας τότε. Υπουργός Ενέργειας τότε. Και τους ανθρώπους που, που έχουμε για την εθνική ασφάλεια της χώρας, τον αρχηγό του στρατεύματος. Πρωτοφανή πράγματα. Κοιτάξτε επίσης τι είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, αλλά είπε ότι εγώ δεν έχω τα ονόματα ο Πρωθυπουργός. Το πάμε σε αυτό. Ότι δεν ήξερε. Πάμε σε αυτό τώρα που έπαιξε τον ανήξερο. Για άλλη μια φορά έπαιξε αυτό το θέατρο. Με συγχωρείτε, κύριε Χαράπλα, η επιστολή πάντως που έλαβε και ο κύριος Αβλάκης στην Πολυεπαρχία. Λέει ότι ισχύουν αυτά τα έξι ονόματα. Δεν είχε ονόματα. Λέει ότι ισχύουν τα έξι ονόματα. Ναι, δεν είχε ονόματα. Ακούστε, κύριε Σιαδήμα, άκουσα καλά αυτό. Και αν θέλετε, κοιτάξτε λίγο προς την κάμερα. Το θέατρο που έπαιξαν χθες ο κύριος Μητσοτάκης για να μην μπει στην ουσία των ονομάτων. Πρώτον, ένα από αυτά τα έξι ονόματα είναι ο κύριος Χατζηδάκης που ακριβώς πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός και σήμερα λέει ότι παρακολουθήθηκε. Άρα τι δεν ξέρει, αφού ο υπουργός του που είναι μέσα στα έξι ονόματα. Δεύτερον, κοιτάξτε, όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, πήρε την ΕΕΠ στην πολιτική του ευθύνη, έφερε μια τροπολογία για να αλλάξει, για να μην μπορεί να πάει να μάθει ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης τι έχει συμβεί, και έβαλε τον Κοντολέοντα, τον έβαλε, άλλαξε τον νόμο με τροπολογία που την ψήφισαν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Όλα αυτά τα έκανε για να είναι ο μοναδικός πολιτικά υπεύθυνος στην ΕΕΠ. Και λέει ότι δεν ξέρει ποιος παρακολουθεί ο μοναδικά πολιτικά υπεύθυνος της ΕΕΠ. Και δεύτερον, χθες έφτασε στο σημείο να αμφισβητήσει ότι τα έξι ονόματα που έχουν ζητηθεί τα στοιχεία έχουν πάρει χαρτί οι πολιτικοί αρχηγοί που λέει ότι παρακολουθήθηκαν τα έξι. Σηκώθηκε ο κύριος Τσίπρας εκείνη τη στιγμή, αν θυμάστε, εκείνη τη στιγμή, ναι, και είχαν ένα διάλογο και του είπε ότι αυτά τα έξι έστειλα και μας απάντησε και εσάς και εμάς ότι παρακολουθήθηκαν. Και συνέχισε να κάνει τον ανήξερο, με αποτέλεσμα όταν είδε και την επιστολή, στη συνέχεια σταμάτησε κάθε κουβέντα από τη Νέα Δημοκρατία. Όμως εδώ προσπαθούν ουσιαστικά να κοροϊδέψουν ψηλό γαζί τους πολίτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δεν απαντούν. Εγώ θέλω τα ερωτήματα τώρα για να κλείσω. Mm-hmm. Γιατί παρακολουθήσαν τον αρχηγό πολιτικού κόμματος? Γιατί παρακολουθήσαν τον Υπουργό Ανάπτυξης? Γιατί το στράτευμα? Γιατί το δημοσιογράφο που ερευνούσε τραπεζικά σκάνδαλα? Σε αυτά τα ερωτήματα χθες αρνήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μία φορά. Και αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα, οδεύοντας η χώρα, και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, στις εκλογές. Και να μην παίρνει απάντηση ο κόσμος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε μια τελευταία ευκαιρία πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών να πει στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Και να πει την αλήθεια με παρησία, τι συνέβη όλους αυτούς τους μήνες, και να άρει αυτό το πέπλο καχυποψίας και συγκάλυψης που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ο συνεργάτης και η κυβέρνησή του, μέσα στις εξεταστικές επιτροπές, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, στην παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης και φυσικά στις χυδαίες αυτές επιθέσεις εναντίον ενός δημόσιου λειτουργού του κυρίου Ράμου, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει τη δουλειά του. Θυμίζω δηλαδή ότι αν δεν είχε δημιουργηθεί η ΑΔΑΗ, η οποία είναι και αυτή έργο ΠΑΣΟΚ, δεν θα μαθαίναμε τίποτα στην Ελλάδα. Και ξέρετε, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη θυμηδία και αποτροπιασμό για τη θεσμική στάση, για τη θεσμική αυτή στάση του Πρωθυπουργού και ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, αντί να μιλάει γενικώς και να επικαλεί τη δικαιοσύνη, να πάει ενημερωθεί και αυτό στο αυτή ή στο πόδι, όπως ζητούσαν από τον κύριο Ανδρουλάκη το καλοκαίρι. Γιατί δεν πάει να το κάνει ο κύριος Χατζηδάκης? Γιατί δηλαδή οι ίδιοι. Μα είπε ότι έχει ανοίξει η δικαιοσύνη, κύριε Βλάχο. Να πάει στο πόδι, επειδή να ήταν εδώ και απάντησε. Είπε ότι ήδη η δικαιοσύνη το ελέγχει. Οπότε τι άλλο να παρακάνω παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό απάντησε. Περιμένουμε λοιπόν, πολύ λίγο. Πάρα πολύ ωραία να επικαλούμαστε τη δικαιοσύνη, αόριστα και ωραία, αλλά επί του πρακτέου, όταν περνάει από το χέρι τη κυβέρνηση να πάμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να αναλυθούν τα στοιχεία που καταθέτει ο κύριος Ράμος και να μπορέσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι έχει συμβεί όλους αυτούς τους μήνες. Έγινε η συνεχίζουμε το θέατρο του παραλόγου. Και νομίζω, κύριε Σιαδήμα, κύριε Ρέβη, ότι ένας πολίτης, ένας δημοκράτης, έστω με δημοκρατικές ευαισθησίες, βλέποντας αυτό το επίπεδο συζήτηση στη Βουλή αυτό το διήμερο, μόνο ικανοποιημένος δεν μπορεί να νιώθει. Ρανταμπλάνο ένας, λαδέμπορα ο άλλος. Δεν μπορεί αυτό να είναι το θεσμικό επίπεδο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί η Βουλή να μετατρέπεται σε αρένα. Δεν μπορεί να πάμε σε εκλογές με τέτοιο επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Και ξαναλέω, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές χωρίς να ξέρουμε αν παρακολουθείτε το σύνολο της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής ζωής. Απαντήστε, λέει. Έχετε κρατήσει γνώση. Βλέπουμε εδώ, ώρα μιλάνε και οι δυο. Εσείς γράφετε. Απαντήστε για να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, για μένα το ερώτημα είναι το εξής. Θέλουμε να έχουμε μυστικές υπηρεσίες οι οποίες να κάνουν τη δουλειά τους σωστά? Εάν θέλουμε να έχουμε μυστικές υπηρεσίες που να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, τότε πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες. Έστειλε ο κύριος Τσίπρας μία επιστολή στον κύριο Ράμο. Και απάντησε ο κύριος Ράμος ότι τον ρώτησε, παρακολουθούνται οι τάδε? Και λέει ο κύριος Ράμος, ναι, οι τάδε παρακολουθούνται. Επομένως, εάν αύριο στείλει μία επιστολή ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ράμος θα απαντάει σε κάθε επιστολή. Έτσι είναι η δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Ο νόμος σας το λέει. Όχι, δεν είναι. Οι πολιτικών κομμάτων μπορούν να έχουν ενημέρωση. Ναι, δεν είναι έτσι δημοκρατία. Εσείς να βγάζεις στη δημοσιότητα τα απόρριτα στοιχεία
της υπηρεσίας πληροφοριών. Κύριε Συρίγο, δεν την έκανε σωστά τη δουλειά της η ΕΕΠ. Αυτό που είπατε, να την κάνει σωστά τη δουλειά της. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος το έχει παραδεχτεί πλέον ότι δεν την έκανε σωστά τη δουλειά. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Δράμος έκανε σωστά τη δουλειά του απαντώντας σε συγκεκριμένα ονόματα και κάνοντας fake volan ποιον παρακολουθεί νόμος... η υπηρεσία πληροφοριών. Ο νόμος του το επιβάλλει. Δεν το επιβάλλει ο νόμος. Ο κύριος Δράμος όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε αυτή τη θέση και με τη δική σας υποστήριξη. Σαφώς. Αλλά ο κύριος Δράμος ήταν δικαστής, δεν είναι δικαστήριο. Μας... Πρέπει ναι, να αναλάβουμε ότι η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Το Σύνταγμα το απονέμει τη δικαιοδοσία αυτή. Όχι, κάνετε λάθος. Το Σύνταγμα δεν του δίνει δυνατότητες δικαστικές. Ελεκτικές αρμοδιότητες. Είναι ανεξάρτητη ελεκτικές αρμοδιότητες. Ακριβώς. Ο κύριος Δράμος, λοιπόν. Κύριε Συρηγό. Είναι ελεκτική του αρμοδιότητα. Ναι, όχι δικαστήριο, δεν δικαιοσύνη. Κύριε Συρηγό. Μην μπαίνετε και εσείς στη λογική επίθεση. Κύριε Υπουργέ. Δεν μιλάω για τον κύριο Ράμο, μιλάω για τις ανεξάρτητες. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Θοχαρόπουλε, γιατί θα δούμε. Για να πάμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση η Δημοκρατία που ήρθε ως μεταναστευτική δύναμη και να κάνει επίθεση. Κύριε Θοχαρόπουλε. Για να πάμε λίγο, για να κερδίζουμε χρόνο τώρα, για να απαντήσει ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Βλάχος. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση σας επιτέθηκε, όχι σας προσωπικά, στο ΣΥΡΙΖΑ, για τις καταγγελίες Καλογρίτσα ότι πηγαίνανε μαύρες σακούλες στην Κουμουνδούρου. Δεν είπε ονόματα, ο κύριος Καλογρίτσας για την ώρα τουλάχιστον και γραμματέας του, ότι πηγαίνανε μαύρες σακούλες στην Κουμουνδούρου. Κοιτάξτε, σε σχέση με τους φτηνούς αντιπερισπασμούς της κυβέρνησης, σε μια συζήτηση που δεν τόλμησε καν να τη μετατρέψει από την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση εμπιστοσύνης και να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για όλο το παρελθόν, για να μην συζητήσει για τον κύριο Χατζηδάκη, για τους αρχηγούς στρατεύματος, για τον κύριο Αντρουλάκη, γιατί γίνονται όλες αυτές οι μαζικές παρακολουθήσεις, είναι ξεκάθαρο στην ελληνική κοινωνία και δεν τη πέρασε, δεν άλλαξε η ατζέντα, ότι ήταν φτηνή αντιπερισπασμή. Την απάντηση την πήρε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στη συζήτηση. Η χώρα αυτή άφησε 37, η κυβέρνηση προηγούμενη άφησε 37 δις ευρώ, γι' αυτό αυτά τα χρήματα άφησε. Και αυτά τα χρήματα άφησε στη χώρα και αυτό είναι το κρίσιμο, το οποίο δεν το έχει κάνει, ξέρετε κύριε Σχεδίμα και κύριε Ρεύη, δεν το έχει κάνει καμία κυβέρνηση μεταπολιτευτικά. Τουλάχιστον σε κάτι κύριε να Συρηγό, πούν οι κυβερνώντες. Το δικό σας θεσμικό μητρό είναι άριστο, κύριε Θεοχαρόπουλο. Περί αρίστον, αφήστε. Όχι, το θεσμικό σας μητρό ήταν άριστο. Χρειάζονται βελτιώσεις. Χρειάζονται βελτιώσεις. Λέω και τη δική σας θεσμική συμπεριφορά. Αλλά λέω ότι 37 δισεκτό δεν άκουσα μια φορά να πει ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Συρίγος, να πει ότι είναι θετικό. Ότι δεν δόθηκαν χρήματα τελευταία στιγμή να μοιράζονται χρήματα και αφέθηκαν στη χώρα. Αυτά τα χρήματα ήταν η υποχρέωση μας. Τα μισά, κύριε Συρίγο. Ήταν η υποχρέωση μας έναντι των θεσμών. Τα μισά για το χρέος. Ήταν η υποχρέωση μας έναντι των θεσμών να κρατάμε αυτό το μαξιλαράκι. Όχι ολόκληρο. Για τις καταγγελίες Καλογρίτσα. Για τις καταγγελίες Καλογρίτσα, κοιτάξτε. Είναι σαφές. Εγώ δεν μένω μόνο στις καταγγελίες Καλογρίτσα. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Έγινε μια προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει τα κανάλια μέσω των αδειών. Κάπου εκεί εμπλέκεται ο Καλογρίτσας. Ότι έγινε η προσπάθεια ήταν ηλίου παλιότερο. Που δεν πήρε άδεια, κύριος Καλογρίτσας. Δεν πήρε άδεια, διότι εδώ πέρα έγινε ο κακός χαμός. Βγήκανε τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν στα Επτάνησα, πόσο αξίζανε κτλ. Άρα κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ για κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό ότι λέω. Έγινε. Με συγχωρείτε, το ότι λειτουργήσαν οι θεσμοί και δεν έγινε, είναι κάτι πολύ θετικό. Α, τώρα τους θεσμούς, ανεξάρτητες αρχές πριν δεν τις θέλαμε. Να τώρα πάρουμε ένα σχόλιο και από τον κύριο Βλάχο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, να πω κάτι. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Όχι, αυτό ακριβώς. Οι αυτό θεσμοί ακριβώς. Είναι και οι ανεξάρτητες αρχές που κάνουν σωστά τη δουλειά μπράβο, τους. Άρα είναι και οι ανεξάρτητες αρχές. Αν θέλετε, συμφωνούμε. Αν έχετε την καλοσύνη. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, οι ανεξάρτητες αρχές είναι θεσμός και μάλιστα προστατεύεται από το Σύνταγμα, αλλά. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι εντελώς άλλος φορέας. Μην ξαναδιακόψετε σας. Όχι, αλλά είναι θεσμικό αντίβαρο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, ελάτε, σας παρακαλούμε. Η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία ελέγχει αυτή τη στιγμή την υπόθεση. Η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα μας απαντήσει. Οι απόρριτες πληροφορίες δεν μπορούν να είναι fake volan. Γιατί άμα είναι fake volan, δεν μπορούν να λειτουργήσουν μυστικές υπηρεσίες στη χώρα. Εκτός αν πούμε ότι δεν θέλουμε μυστικές υπηρεσίες στη χώρα, διότι τα πολιτικά κόμματα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους ή η ΑΔΑΕ κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Άρα δεν σας αρέσει η κυβέρνηση. Όχι, μια κουβέντα. Όχι, κύριε Βλάχο. Η κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα με αυτά που αποκαλύπτονται, αλλά με τον τρόπο που αποκαλύπτονται. Από αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είναι το θέμα σας. Δεν έχετε πρόβλημα με τον τρόπο που αποκαλύπτονται. Άλλο ρωτήσαμε εμείς. Να λειτουργήσουν μυστικές υπηρεσίες με τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε. Εγώ, κύριε Συρίγο, άλλο σας ρώτησα, αλλά την πήγατε αλλού την κουβέντα. Όχι, λοιπόν, κύριε Βλάχο, για τις καταγγελίες ερώτησα. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρύψει τις δικές του πομπές πίσω από τις πομπές της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπετε πόσο πολύ ταιριάζουν σε κάποια ζητήματα που αφορούν αντιθεσμικές συμπεριφορές. Στον έλεγχο της δικαιοσύνης,
στο ότι θεωρούσαν θεσμικά εμπόδια τις ανεξάρτητες αρχές, στο γεγονός ότι πάνε και ανταγωνίζονται ένας τον άλλον στο ρεκόρ διορισμού μετακλητών, στο ότι πήγαν και οι δύο να ρίξουν τη διάβγεια. Πού θέλετε να φτάσω? Και οι δύο λοιπόν κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία γιατί τους βολεύει και ρίχνουν λάδι στη φωτιά και περιοδούν ένα πολιτικό διάλογο, αυτό που σας είπα προηγουμένως, όσο πιο τοξικό γίνεται, όσο πιο εκτός θέματος γίνεται, για να πάμε σε εκλογές με ένα τέτοιο σύννεφο αβεβαιότητας. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποδείξει ότι δεν σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο μόνος που σέβεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και το έχει αποδείξει με μεταρρυθμίσεις είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί λοιπόν δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν την καρέκλα τους για να κάνουν 5 μεταρρυθμίσεις. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε ότι θυσιάζεται για να μπει μπροστά η πατρίδα και να γίνουν 10 πράγματα για τα οποία σήμερα γνωρίζουμε αν υπάρχουν πάτσιδες, αν υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που καταχρώνται τη θέση τους, αν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν οφείλονται σε μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ. Και οφείλουν και οι δύο, εφόσον λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο και το δεύτερο κόμμα μέσα στην Ελληνική Βουλή, να βοηθήσουν να πάμε σε ένα εκλογικό περιβάλλον όπου ο ελληνικός λαός θα πάρει απαντήσεις για την καθημερινότητά του. Πάμε να δούμε γιατί απασχολεί λοιπόν τον ελληνικό λαό. Οι παρακολουθήσεις, η ακρίβεια λοιπόν και η φτώχεια. Αφήστε να τα δούμε, αφήστε να τα δούμε για να τα. Πάμε τώρα, αφήστε να τα δούμε. Κύριε Βλάχο, αφήστε να τα δούμε για τα σχολιά. Πάμε να δούμε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης του Open από την MRB για το τι απασχολεί τους πολίτες. Η διαφορά φαίνεται να είναι στο 5,9% ανάμεσα στην Νέα Δημοκρατία που έρχεται πρώτο κόμμα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι απασχολεί τους πολίτες? Η ακρίβεια κατά 56,2%, και βλέπουμε ότι είναι και συγκριτικά με την προηγούμενη μας μέτρηση. Η πρώτη ήταν 19 με 21 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη 31 Οκτωβρίου με 2 Νοεμβρίου και φαίνονται αποτελέσματα, έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι για την μέτρηση του Ιανουαρίου 56,2% είναι η ακρίβεια. Τα παλιά στοιχεία. Και τώρα, τα παλιά στοιχεία. Το καινούριο στοιχείο είναι το 46,3. Εμένα με συγχωρείτε. 46,3, 15,6. Τα καινούργια στοιχεία. Yeah. Αλλά παραμένει νούμερο ένα θέμα. Συγκριτικά με άλλα είναι τα ποσοστά. Έτσι, με όλα όχι, είναι σειρά. Κοιτάξτε, είναι σειρά. Σειρά. Είναι ποσοστά. Κοιτάξτε λίγο τη σειρά. Έχουμε την έλευση διαφάνειας, διαφθοράς, κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Είναι εκεί που έχει ανέβει. 15,6%. Η ανεργία απασχολεί το 11,3%. Τα ελληνοτουρκικά 8,2%. Ο πόλεμος Ουκρανίας έχουμε δει ότι δεν απασχολεί πλέον στο βαθμό που απασχολούσε, 4,8%. Άρα η ακρίβεια, παρά τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, δεν φαίνεται να πείθει τον κόσμο. Μεταναστευτικό 4,1%, εγκληματικότητα 3,9%, πανδημία και αυτή 3,3% σε μικρά ποσοστά και αυτοί που δεν ξέρουν να απαντούν 2,5%. Ξαναλέω ότι δεν φαίνεται να έχετε πείσει με την πολιτική σας για την ακρίβεια. Το αντίθετο και στα ποιοτικά επιμέρους στοιχεία της έρευνας φάνηκε ότι ο κόσμος θεωρεί ότι το καλάθι δεν λειτουργεί κιόλας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία προσπάθεια να αντιστασσευθεί ως ένα βαθμό η ακρίβεια, η οποία εν πωλής είναι και εισαγόμενη. Δεν υπάρχει το μαγικό ραβδάκι. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Και αν μη τι άλλο, παλεύουμε. Θεωρώ ότι το καλάθι του νοικοκυριού αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Είναι ενδιαφέρον ότι η Γαλλία σκέφτεται κάτι αντίστοιχο. Άλλη άποψη έχουν οι πολίτες πάντως σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Η ακρίβεια είναι νούμερο ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Το θέμα είναι αν οι προσπάθειες που γίνονται θα καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό θα το δούμε όταν φτάσει η άνοιξη. Οπότε θα δούμε στην πράξη. Εδώ βλέπουμε το καλάθι του νοικοκυριού. Θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, έχουν ερωτηθεί. Το 69,5% λέει μάλλον όχι, σίγουρα όχι. Ναι, αυτό θα το δούμε όμως στην πράξη όταν ολοκληρωθεί. Και μόλις ένας στους τέσσερις λέει ναι. Ναι, αυτό θα το δούμε στην πράξη όταν ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Είμαστε τώρα στην πορεία. Είναι φρέσκια αυτή η δημοσκόπηση. Είναι πολύ φρέσκια. Είναι δεδομένη, δεν υπάρχει εμβόλια περί τούτου. Αυτά είναι μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Αυτά θέλουν βάθος χρόνου. Το μεταναστευτικό, παραδείγματι, το οποίο το 2019 ήταν πρώτο ή δεύτερο θέμα, τώρα είδαμε προηγουμένως στη δημοσκόπηση ότι είναι πολύ χαμηλά. Γιατί? Διότι ελήφθησαν μέτρα και αντιμετωπίστηκε. Και η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε έξαρση. Υπάρχει πρόβλημα με την εγκληματικότητα. Να πάμε και στους καλεσμένους μας, γιατί έχουμε και άλλες κάρτες να δείξουμε. Κύριε Θεοχαρόπουλα, ο κύριος Χατζηδάκης είπε εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει και υπόσχεται πράγματα για να βγει. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο. Ότι έτσι αντιμετωπίζεται σε αυτή την εκκλησία από τη θέση της αξιωματικής. Το αντίστοιχο ακριβώς συμβαίνει. Όπως σας είπα, στην προηγούμενη κυβέρνηση άφησε 37 δις. Εδώ τώρα ουσιαστικά προεκλογικά τα κάνει όλα προεκλογικά και προσπαθεί να μοιράσει επιδόματα για να κοροϊδέψει τους πολίτες η κυβέρνηση. Αλλά να έρθω στο συγκεκριμένο. Έχουμε μία ακρίβεια να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Εκρηκτικό μείγμα στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο. Είναι η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι. Είναι η ακρίβεια στη βενζίνη, στην τιμή. Είναι η ακρίβεια στα καύσιμα. Στα περισσότερα δε από αυτά είμαστε στις πρώτες χώρες της Ευρώπης στις τιμές. Γεγονός που δείχνει, γιατί άκουσα και προηγουμένως ότι η ακρίβεια οφείλεται, είναι εν μέρη και θέμα σε σχέση με εισαγόμενο, που σημαίνει ότι η ένταση της ακρίβειας οφείλεται στις πολιτικές Μητσοτάκη.
η εσχροκέρδεια, η ένταση της ακρίβειας. Αυτά είναι για την ακρίβεια που έχουν βγει. Για πάμε να δούμε και ποιο είναι το καταλληλότερο. Για να πω για το καλάθι του νοικοκυριού, είναι εντελώς ανεπαρκές μέτρο. Και δεν το λέμε εμείς. Αν δείτε όλες τις εφημερίδες, όλες τις δημοσιογράφους, τις έρευνες που κάναν. Εδώ τι λένε οι πολίτες. Είπαν ότι οι τρεις στους τέσσερις δεν έκαναν πρόβλημα. Μισό λεπτό τώρα. Είπατε όμως ότι εσείς. Είναι ανεπαρκές μέτρο. Κύριε Θοχαρόπουλε. Είπατε. Και έχουν αυξηθεί. Κύριε Θοχαρόπουλε. Κύριε Θοχαρόπουλε. Δεν με ακούτε όμως. Εμείς σας ακούμε σχετικά. Είπατε ότι έχετε πρόγραμμα. Να δούμε όμως ποιον εμπιστεύονται οι πολίτες. Να ολοκληρώσω για το καλάθι του νοικοκυριού. Να σας πω ότι σήμερα που μιλάμε μειώνουν τις ποσότητες αυξάνοντας τις τιμές. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν το αντιμετωπίζει αυτό και δύο θέματα δεν κάνει, κατά την άποψή μου. Δεν μειώνει επίσης το ΦΠΑ στα τρόφιμα και δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Επειδή άκουσα για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πολύ περισσότερες, πάνω από 10 έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και δεν το κάνει η κυβέρνηση. Παρά τα αυτά όμως να δούμε ποιος είναι πιο κατάλληλος. Τι λένε οι πολίτες, σε αυτή τη συγκυρία. Να το δούμε σε ένα μήνα και σε δύο μήνες τι θα πούνε με την κάλπη. Άνοδος για τον κύριο Τσίπρα. 38,8 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 30,4 ο κύριος Τσίπρας, όπως είπε Βλαμπή, από το 29,2 πήγε στο 30,4. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 38,1 στο 38,8. Φαίνεται ότι κρατάει, κύριε Θοχαρόπουλε. Και βέβαια το 25% κανένας από τους δύο, όπως και το 5,8, δεν απαντάει ψηλά και αυτά τα νούμερα, αυτό το 30%. Έτσι. Κοιτάξτε, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις μελετώ προσεκτικά ως εργαλεία για να μπορέσεις να βλέπεις τι γίνεται και στις μετρήσεις και όλα αυτά που λέτε. Ως εργαλεία και τα ποιοτικά της στοιχεία. Από εκεί και μετά, δύο μήνες πριν την κάλπη, οι απανωτές δημοσκοπήσεις. Και η λογική αυτή δεν θα μπω σε μια τέτοια λογική. Όταν είμαστε καθημερινά με τον κόσμο, τουλάχιστον εδώ πέρα, είμαστε καθημερινά με τον κόσμο. Δεν τις εμπιστεύεσαι. Τις εμπιστεύομαι ως εργαλεία ποιοτικά και μέτρησης και να δούμε τη συμπεριφορά των κόσμων, αλλά δεν θέλω να αποτελούν όργανο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και αυτό είναι διεθνές το θέμα. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Αλλά ναι, ως εργαλεία, και γι' αυτό σας λέω ότι στην κάλπη. Αφήστε όμως να δούμε και την πρόθεση ψήφου. Στην κάλπη. Το αποτέλεσμα θα είναι. Μην κάνουμε μονολόγους, κύριε Θοχαρόπουλε. Το αποτέλεσμα θα είναι. Έτσι, για την κάλπη. Πάμε να δούμε και την πρόθεση ψήφου για να μας απαντήσει και ο κύριος Βλάχος. Διαφορά στις 5,9 μονάδες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε 30,2% Νέα Δημοκρατία, 24,3%. Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μας μέτρηση. 10,5% ΚΚΕ, 5. Και ελληνική λύση. Ελληνική λύση. Μέρα 25, με συγχωρείτε, 2,9. Έλληνες, ενώ το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη, 2,5. 1% ελληνική δημιουργία, να βλέπω καλά. Οικολόγοι πράσινοι, 1,2%. Άλλο κόμμα, 2,2. Και το 16% είναι αντιευκρίνηστη ψήφος. Και καλά έκανε σκέπη για τον κύριο Βλάχο να απαντήσει. Γιατί εδώ πέρα, κύριε Βλάχο, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, βλέπουμε μια κάμψη για το πασοκίνημα αλλαγή μια μονάδα. Μια μονάδα είναι μια μονάδα από 11,5-10,5. Άμα κάνει την αναγωγή, είναι πάνω από 11 όμως. Εγώ τώρα βλέπω. Με συγχωρείτε. Εγώ βλέπω 16% αν αποφάσει. Χωρίς αναγωγή. Ναι, δεν έχουμε την αναγωγή. Αν κάνουμε την αναγωγή, θα δείτε ότι είναι πολύ παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει, κοιτάξτε. Εμείς δεν ζούμε στο αριθμό των δημοσκοπήσεων. Θεωρούμε και εμείς ότι πάρα πολλές φορές ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει στην κάλπη ότι είναι άλλα τα κριτήριά του. Και ζούμε και σε μια εποχή όπου έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι οι πολίτες δεν ευθυγραμμίζονται με κομματικές ταυτίσεις. Δηλαδή, περίπου οι μισοί Έλληνες πάνε και ψηφίζουν ή τελευταία στιγμή, είτε γιατί νιώθουν απελευθερωμένοι από τις παλιές κομματικές γραμμές. Άρα λοιπόν, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί στην κάλπη, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των αναποφάσιστων και μεγάλη τους δεξαμενή είναι η κεντροαριστερά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ζούμε σε τόσο γρήγορες κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, που είναι αδιανόητο αυτό το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, να μείνει με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει τόσος πολλής κόσμος που πλήττεται από την ακρίβεια και την ανασφάλεια, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νέας γενιάς που δεν το πιάνουν οι δημοσκοπήσεις, που μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών, γιατί και το 2019 μας έρναν 2 με 3 μονάδες παρακάτω από το τελικό ποσοστό που καταγράφηκε. Κρατήστε και την διευκρίνηση στη ψήφο που τονίσατε. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, για τα ελληνοτουρκικά. Τι θα γίνει, πιστεύετε, με τον Ερντογάν? Κάνατε και αυτή τη δήλωση με τα F-16. Η Ομογένεια αντέδρασε πάρα πολύ έντονα. Βλέπουμε και από εκεί τις κινήσεις. Το θετικό είναι ότι ξέρουμε πότε θα γίνουν τουρκικές εκλογές. Θα γίνουν στις 14 Μαΐου ο πρώτος γύρος και 21 Μαΐου ο δεύτερος γύρος. Αυτό μας βοηθάει περίπου να καταλάβουμε πότε θα υπάρξει μεγαλύτερη έξαρση, τουλάχιστον στη ρητορία του Ερντογάν. Θεωρώ ότι κρίσιμη είναι η εβδομάδα μεταξύ 14 και 21 Μαΐου, για να είμαι ειλικρινής. Για τα ελληνοτουρκικά, λέτε? Δηλαδή, να έχουμε κάποια ένταση αυτό. Μεταξύ πρώτη και δεύτερη. Να έχουμε κάποια ένταση από την πλευρά της Τουρκίας προς την ελληνική πλευρά. Πότε θα αυξηθούν οι τόνοι ακόμη περισσότερο? Οι τόνοι είναι εξαιρετικά αυξημένοι. Μέτρησα χθες 50 εβδομάδες τώρα ο Ερντογάν ή οι άνθρωποι του, το επιτελείο του, μιλάει για τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο που παραβιάζει η Ελλάδα
και 38 εβδομάδες αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Είναι μοναδικό χρονικό διάστημα στα ελληνοτουρκικά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Όσο πηγαίνεις προς τις εκλογές, ο Ερντογάν δεν κάνει εκλογές για να τις χάσει. Εάν τις χάσει, ήταν ο πρώτος αυταρχικός ηγέτης που θα έχει χάσει εξουσία λόγω εκλογών. Άρα η πιθανότητα να τις χάσει είναι μηδενική. Για να κρατηθεί στην εξουσία, θα ανεβάσει τους τόνους, ιδίως αν το ποσοστό του την πρώτη Κυριακή δεν είναι ικανοποιητικό που να του διασφαλίζει την επανεκλογή. Θα έρθει 16 ακόμα, πιστεύετε ότι θα τα πάρει τελικά ο Τούρκος πρόεδρος? Η Τουρκία θα προμηθευτεί κάποια στιγμή όπλα, είναι δεδομένο. Καλό είναι να τα προμηθευτεί με αυστηρούς όρους. Καλό είναι να καθυστερήσουμε σε αυτό το πράγμα όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί μας δίνει δυνατότητα ποιοτικά να περάσουμε μπροστά. Και καλό είναι όταν το πάρει, να το πάρει με εξαιρετικά αυστηρούς όρους. Αυτή τη στιγμή, από τα κράτη που είναι έτοιμα να δώσουν αεροσκάφη στην Τουρκία, η μόνη η οποία δείχνει διατεθειμένη να επιβάλλει όρους είναι η Αμερική. Πάντως, επιμένετε στη δηλώσεις σας ότι κάποια στιγμή θα πάρει τα F-16 η Τουρκία? Όχι. Κάποια στιγμή έχω πει, δεν είπα ποτέ ότι κάποια στιγμή θα πάρει F-16. Έχω πει ότι κάποια στιγμή θα πάρει πολεμικά αεροσκάφη. Μάλιστα. Καλό είναι να πάρει F-16. Δεν πρέπει να πάρει F-16 και δεν πρέπει να μπούμε σε μια κούρσα εξοπλισμών και σε μια τέτοια λογική. Δεν πρέπει να πάρει για να τα χρησιμοποιεί απέναντι στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.